Βρισκόμαστε στην έκθεση γλυπτικής του Ευάγγελου Τύμπα «Χωική και αθάνατη». Μια επετειακή έκθεση με αφορμή τον φετινό εορτασμό η συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο γλύπτης Ευάγγελος Τύμπας παρουσιάζει με έναν τρόπο άμεσο και κατανοητό στο κοινό ένα σημαντικό ιστορικό θέμα, προσφέροντας μια κατανοητή οπτική αναπαράσταση του θέματος αυτού. Η θεματολογία του επιχειρεί να καταγράψει στοιχεία από εκείνα που ένας λαός ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο και υποδηλώνει μια άμεση σύνδεση του δημιουργού με την παράδοση. Τα έργα του ακουμπούν πάνω σε αυτό που αποκαλείται λαϊκό ασυνείδητο, περνώντας μέσα από την προσωπική του εμπειρία και φιλοτεχνημένα με ειλικρίνη που κερδίζει την προσοχή του θεατή. Τα θέματα του αναφέρονται σε καθημερινά βιώματα του παρελθόντος, το σκοπό έχουν την υπενθύμηση και την αφύπνιση του συναισθήματος και της ιστορικής μνήμης. Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται ηρωικές μορφές της περιοχής του Αγριμίου, που σχετίζονται με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Θοδωράκης Γρίβας, Δημήτρης Μακρής, Πρόκλητος Μαυρομάτης, Ελένη Στάικου, Τασούλα Γιφτογιάννη, Αντιστράτηγος Καπογεωργάκης, Γιώργιος Καραϊσκάκης, Επίσκοπος Ρογόνιος Ιχ, αλλά και το κανόνι, που από το λόγο της Αγίας Τριάδος ισοπαίδωσε το βραχώδιο. Επίσης, μικρότερα έργα, όπως ο Κατσαντώνης, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, Μάρκος Μπότσαρης και Οδυσσέας Ανδρούτσος, Ταλέπορη Ελλάδα, αλλά και οι σφραγίδες, όπως η ανάγλυφη σφραγίδα του αγώνα της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Η έκθεση του Ευάγγελου Τύμπα αποτελεί τη μοναδική έκθεση γλυπτικής στην Ελλάδα με τόσα εκθέματα από μορφές της Επανάστασης του 1821. Ο τίτλος της έκθεσης, «Χωική και αθάνατη», αποτελεί μια υπόμνηση από τον καλλιτέχνη της φθαρτότητας του ανθρώπου, που πλάστηκε χωμάτινος, αλλά με πνοή ζώσα, για να κατακτήσει, αν το θελήσει πραγματικά, την αθανασία. Έτσι και οι ήρωες του 21. Αν και απλοί άνθρωποι, πέρασαν στην αθανασία, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους για τα ιδανικά του γένους των Ελλήνων, για την ελευθερία. Αυτοί έπραξαν το χρέος τους, μας έδωσαν μια πατρίδα ελεύθερη. Ας κάνουμε κι εμείς τώρα το δικό μας. Οι αξίες για τις οποίες αυτοί θυσιάστηκαν, ας φωτίσουν τις συνειδήσεις μας. Και όπως μας προστάζει ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, «Χρωστάτε και σ' όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί».